Αυτή είναι λοιπόν η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, του κυρίου Ευάγγελου Λαμπάκη, του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, την οποία μάλιστα προσυπογράφουν και οι τρεις εκ των τεσσάρων βουλευτών του Εύρου, δηλαδή ο κύριος Γεροντόπουλος, ο κύριος Δερμετζόπουλος και ο κύριος Ουζουνίδης. Μαζί μας είναι ο τέταρτος βουλευτής, ο οποίος επέλεξε να μην υπογράψει αυτήν την επιστολή. Είναι ο κύριος Γιώργος Ντόλιος, ο βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση, να πούμε πως εσείς επιλέξατε να στείλετε μια άλλη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Σαμαρά. Σωστά. Ναι. Και όχι μόνο προς τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό δηλαδή, την κοινοποιείτε και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Υπουργό Άμυνας. Σωστά. Ναι, χθες το μεσημέρι πήρα ένα φάξ στο γραφείο μου στην Αθήνα, που είχε την επιστολή του Δημάρχου, ο οποίος μου ζητούσε να υπογράψω αυτή την επιστολή. Την επιστολή που είδαμε προηγουμένως. Είδα την επιστολή. Καταρχήν διεφώνησα, θεώρησα ότι είναι πολύ πρόχειρη, επιπόλαιη, είχε αρκετές ανακρίβειες μέσα. Και βεβαίως δεν κοινοποιήθηκε στα σωστά υπουργεία. Δεν κοινοποιήθηκε στο αρμόδιο υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ειδοποίησε το γραφείο του να περιμένει να συντάξω μια επιστολή για να την υπογράψουμε. Δεν υπήρξε αναμονή, υπέγραψαν οι άλλοι συνάδελφοι και μάλιστα σήμερα το πρωί, ενώ είχα ετοιμάσει την επιστολή την οποία θα είναι πολύ πιο εκτεταμένη, πιστεύω πολύ πιο πλήρης και είχε πολλά στοιχεία και πληροφόρηση. Η επιστολή του Δημάρχου δεν έχει καμιά πληροφόρηση, δεν μίλησε με καμιά υπηρεσία, δεν ξέρει τις εξελίξεις καθόλου και νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Εξάλλου, αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνεται όταν απευθύνεται κανείς στον Πρωθυπουργό της χώρας είναι να λέει ανακρίβειες, να μην λέει αληθινά πράγματα. Γιατί πραγματικά μπορεί να προκύψουν ζητήματα τα οποία δεν είναι καλό για την περιοχή να προκύψουν. Για όλα αυτά θα χρειαστώ κάποιες διευκρινήσεις σε λίγο. Προς το παρόν όμως να δούμε, σας παρακαλώ, κάποια χαρακτηριστικά σημεία, γιατί είναι και όπως είπατε μακροσκελής η δική σας επιστολή. Είναι πλήρης, πιστεύω, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Για λόγους χρόνου μόνο θα σταθούμε σε ορισμένα σημεία της. Να δούμε, παρακαλώ, μια επιμέλεια που ετοίμασε η κυρία Κυμπασκάκη και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, το Δέλτα του ποταμού Εύρου είναι μια περιοχή η οποία διέπεται από ειδικό καθεστώς, το οποίο προκύπτει από τη συνθήκη Ραμσάρ, από την ανακήρυξή του ως εθνικού πάρκου και από τον ορισμό και λειτουργία του φορέα διαχείρισής του. Τα θέματα που αφορούν το Δέλτα είναι πολλά. Επιθυμώ όμως σε αυτή μου την επιστολή να αναφερθώ μόνο σε ένα. Εδώ και δεκαετίες ή καλύτερα από πάντα, όσο θυμόμαστε εμείς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτόν τον τόπο, στην περιοχή του Δέλτα συμβιώνουμε ισορροπημένο τρόπο επαγγελματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής όπως και επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές. Για τη λειτουργία αυτών των δραστηριοτήτων, όπως παραδείγματος χάρη η αλληλεία, η κτηνοτροφία ή το κυνήγι, υπάρχουν από πάντα παραπήγματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι για εργαλεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων αλλά και ως πρόχειροι κοιτώνες για τη διαμονή των δραστηριοποιούμενων στο Δέλτα εντελώς περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα με την ύπαρξη αυτών των πρόχειρων κατασκευών. Το 2008, οι εισαγγελικές αρχές, μετά από καταγγελίες, υποθέτω απλώς ευαίσθητων οικολογικά πολιτών ή φορέων, ζήτησαν τον έλεγχο εκ του οποίου προέκυψε η επιβολή δυσβάσταχτων προστήμων ανέγερσης και διατήρησης. Τα πρόστιμα αυτά ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους, γιατί υπήρξε την εποχή εκείνη έντονη κοινωνική αντίδραση και τα παραπήγματα παρέμειναν ως είχαν. Θεωρούμε ότι το θέμα των αυθαίρετων κατασκευών στο Δέλτα του Εύρου πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα ειδικό τρόπο. Είχαν γίνει παλαιότερα συζητήσεις και προτάσεις για τη δημιουργία καταλυμάτων, τα οποία θα χρησιμεύαν ως αποθηκευτικοί χώροι και κοιτώνες των δραστηριοποιούμενων στο Δέλτα. Η υιοθέτηση τέτοιων προτάσεων θα ήταν ιδανική λύση για την ισορροπημένη περιβαλλοντικά λειτουργία του Δέλτα του Εύρου, τη διασφάλιση της ανθρώπινης περιουσίας στην περιοχή, αλλά και την ανάδειξη της αναπτυξιακής διάστασης όλων των δραστηριοτήτων. Από το 2008 μέχρι σήμερα υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει εντάξει στο πρόγραμμα Παράκτια Ζώνη έργο που αφορά στην κατασκευή καταλυμάτων για αλληλείς με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ. Η επέκταση τέτοιου είδους έργων για όλες τις δραστηριότητες χωρίς αφιβολία αποτελεί τη λύση του θέματος. Μέχρι όμως να προκύψει η δυνατότητα της συμβατής με το βιότοπο επίλυσης του θέματος, πρέπει να βρεθεί τρόπος διατήρησης των πρόχειρων κατασκευών που διασφαλίζουν την ελληνική ανθρώπινη παρουσία στο ενήσιο Δέλτα. Κύριε Πρωθυπουργέ, πιστεύω στην ευαισθησία σας και προσδοκώ στην άμεση παρέμβασή σας για την αντιμετώπιση του θέματος που σας περιέγραψα. Με εκτίμηση, Γιώργος Ντόλιος. Μάλιστα, αυτά είναι τα βασικά σημεία της επιστολής σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Και κυρίως, ναι, παρακαλώ. Δεν αναφερθήκατε, δεν ήταν δυνατόν να αναφερθεί σε όλη την επιστολή, στο ότι καταδεικνύουν, πιστεύω, το ότι το ενήσιο Δέλτα είναι μια περιοχή την οποία την προσεγγίζουν άμεσα οι κάτοικοι της Ένου. Και με πολύ μεγάλη δυσκολία οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης ή των Φερών, οι οποίοι απέχουν δεκάδες χιλιόμετρα
από το ενίσιο Δέλτα και οι οποίοι θα πρέπει να περάσουν στο κυρίως ενίσιο Δέλτα με βάρκα. Ενώ δεν είναι αυτό απαραίτητο για τους κατοίκους της Ένου. Είναι φανερό, δηλαδή, ότι εάν δεν υπάρξει ελληνική ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, φοβάμαι ότι σιγά σιγά με τα χρόνια αυτή η περιοχή θα κατοχυρωθεί κυριαρχικά από την απέναντι πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι υιοθετώ την άποψη ότι υπάρχει τέτοιος στόχος από την απέναντι πλευρά. Αλλά στη ζωή έτσι συμβαίνει. Υπάρχει και το παράδειγμα το βορειότερο, κοντά στο χωριό Πόρος, είναι η περιοχή Αχλάδη, η οποία χάθηκε ως κυριαρχικό δικαίωμα για την Ελλάδα και πέρασε στην Τουρκία, γιατί δεν δραστηριοποιηθήκαμε εμείς εκεί πολλά χρόνια, ενώ αντίθετα δραστηριοποιήθηκαν οι Τούρκοι. Έγινε μάλιστα στη δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά, για ένα πολύ σοβαρό μεθοριακό επεισόδιο. Βέβαια, κύριε Ντολιό, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την, με τη χρονική στιγμή, ίσως, που τούτο το θέμα για μία ακόμη φορά έρχεται στην επικαιρότητα. Ανήκυψε, ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να πούμε πως κάποια στιγμή θα πρέπει να οδηγηθεί σε μία λύση. Φαντάζομαι ότι ως προς αυτό συμφωνείτε κι εσείς, συμφωνεί και ο κύριος Δήμαρχος. Θέλω να πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και επίσημα η ελληνική κυβέρνηση. Μιλάμε για μία κατάσταση η οποία εδώ και χρόνια ισχύει. Από την μία, δεν είναι δυνατόν να μπορεί όποιος θέλει να πηγαίνει στο Δέλτα του Εύρου, μία περιοχή εξαιρετικά μεγάλου φυσικού κάλους, πολύτιμη για την ιχθυοπανίδα, τη βιοπικιλότητα γενικότερα και την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής μας, δεν είναι δυνατόν όποιος θέλει να πηγαίνει και να κάνει ένα εξοχικό, μια καλύβα ή οτιδήποτε. Εντάξει. Με την ίδια λογική θα μπορούσε θεωρητικά ο κάθε ευρύτης να αποκτήσει ένα εξοχικό και να μην τον πειράξει κανείς. Χωρίς καμία απολύτως άδεια, χωρίς κανένα απολύτως δεδομένο σχετικό. Και από την άλλη όμως υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την περιβαλλοντική ευαισθησία του καθενός. Δεν μπορούμε από τη μία να είμαστε περιβαλλοντικά ευαίσθητοι και από την άλλη, επειδή ακριβώς εσείς οι πολιτικοί έχετε στο μυαλό σας, το λέω γενικότερα, δεν το λέω ειδικά για σας, έχετε στο μυαλό σας και την ψηφοθυρία πάντοτε, και ως ένα βαθμό καταλαβαίνω πως έχει και τους λόγους του για να εφαρμόσει κανείς μια πολιτική που έχει στο μυαλό του, χρειάζεται οπωσδήποτε τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών για να εκλεγεί και να την εφαρμόσει. Αλλά δεν μπορεί από τη μία να έχουμε στο μυαλό μας την ψηφοθυρία και από την άλλη να εμφανιζόμαστε περιβαλλοντικά ευαίσθητοι. Δεν συμφωνείτε? Θα σας πω, κύριε Πατώλη. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι δεν έχει συμβεί κάτι ύποπτο να σταματήσει αυτή η συνωμοσιολογία. Τι συνέβη? Το 2008, όταν ανακοινήθηκε το θέμα, ο εισαγγελέας της Αλεξανδρούπολης, ο εισαγγελέας, δεν ξέρω ακριβώς, έκανε έναν φάκελο, ο οποίος περιλάμβανε 143 υποθέσεις. Δεν είναι εκατοντάδες καλύβες, είναι 150 περίπου καλύβες σήμερα. Δεν χτίζονται άλλες. Έχουν καεί, έχουν αποσυρθεί διάφορες, έχουν πέσει, εν πάση περιπτώσει. Έχουν εγκαταληφθεί κάποιες άλλες. Έχουν εγκαταληφθεί. Πρόκειται για 150 καλύβες. Ο εισαγγελέας της Αλεξανδρούπολης έστειλε το φάκελο στον εισαγγελέα εφετών με την πρόταση να μπει στο αρχείο. Ο εισαγγελέας εφετών έκρινε, δεν το σχολιάζω, δικαστικός λειτουργός είναι, ανέπεψε το φάκελο και ζήτησε να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Υποθέτω, δεν το ξέρω τον εισαγγελέα εφετών, ότι πιθανότατα δεν γνωρίζει ακριβώς το θέμα. Επίσης, υποθέτω ότι δεν γνωρίζει ότι από το 2008 μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν έμενε αδρανής. Αυτό το οποίο λέγαμε, να γίνουν κάποια καταλήματα για τους ψαράδες ή κάποια δασικό χωριό, κάποια καταλήματα για τους κυνηγούς, για όλες τις δραστηριότητες της περιοχής, η πολιτεία δεν έμεινε δρανής. Ήδη η περιφέρεια στο πρόγραμμα της παράκτειας ζώνης ενέταξε έργο 400.000 ευρώ, μικρό το ποσό, με το οποίο θα κατασκευαστούν τα πρώτα καταλήματα για τους αλλοίς. Ζητώ λοιπόν με την επιστολή μου να επεκταθεί το πρόγραμμα αυτό, έτσι ώστε να υπάρξουν καταλήματα για όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες δραστηριότητες θα είναι συμβατές με το περιβάλλον και τα καταλήματα βεβαίως, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αποσυρθούν αυτά τα κέσθητα, ναι, αυτές οι κατασκευές, οι μη καλές, τις οποίες υπάρχουν. Το κυνήγι είναι μια συμβατή δραστηριότητα στο Δέλτα του Εύρου. Ναι, χωρίς το κυνήγι δεν μπορεί να υπάρξει η Δέλτα του Εύρου. Είναι μια συμβατή δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με νόμιμες προϋποθέσεις και ελέγχεται αυτή η νομιμότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λέμε στον Πρωθυπουργό, καταρχήν, ο στρατός υπάρχει στην περιοχή. Ο στρατός υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει μια υπερισκουψωμένη Σκοπιά. Εδώ το λέει ο κύριος Δήμαρχος. Λέει χαρακτηριστικά ότι εκεί δραστηριοποιούνται, όσοι δραστηριοποιούνται, οι αλλοιείς, οι κυνηγοί κλπ.
λίγα μέτρα από τους Τούρκους, όταν ούτε ο στρατός, ούτε η αστυνομία, λέει ο Δήμαρχος, ούτε το δασαρχείο μπορεί να προσεγγίσει με ευκολία εκεί. Το αποδέχεστε αυτό εσείς? Όχι, όχι απλώς δεν το αποδέχουμε. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και όφιλε ο κύριος Δήμαρχος να μιλήσει με τις υπηρεσίες. Ο στρατός έχει την απαραίτητη παρουσία που χρειάζεται. Γίνονται και πράγματα τα οποία είναι καλό να μην τα πούμε έτσι στην τηλεόραση. Έχει παρουσία ο στρατός. Δεν γίνονται καθημερινά περίπολα. Γίνονται περίπολα γιατί δεν είναι μια απειλούμενη στρατιωτικά περιοχή. Υπάρχει υπερυψωμένη Σκοπιά και βεβαίως η αστυνομία έχει πάρα πολύ μεγάλη παρουσία με τις αποσπάσεις των σενοριοφυλάκων και την φύλαξη των συνόρων, η οποία μάλιστα είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Για το δασαρχείο γνωρίζω ότι διαθέτει και μια βάρκα, μπλάβα, η οποία φυλάσσεται σε χώρο του δασαρχείου και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία. Ο Σάκης χρειάζεται. Άρα υπάρχει παρουσία των επίσημων φορέων. Υπάρχει παρουσία των υπηρεσιών. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, ιδιαίτερα του δασαρχείου. Εννοώ των φορέων που ασχολούνται με την ασφάλεια της χώρας. Σαφώς και υπάρχει. Αν είναι δυνατόν. Αρμόδι. Σαφώς και δεν υπάρχει. Όποιος ξέρει το Δέλτα γνωρίζει πολύ καλά ότι η παρουσία, ιδιαίτερα του στρατού, τα τελευταία 7-8 χρόνια είναι πολύ πιο έντονη από αυτήν την παρουσία η οποία υπήρχε παλιότερα. Ωστόσο, κύριε Βουλευτά, υπάρχει και η ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα εκεί να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ελεγχόμενα. Σαφώς. Αυτό νομίζω πως είναι κάτι το οποίο ο καθένας το καταλαβαίνει για όλους τους λόγους που περιγράψετε προηγουμένως και αναλυτικά τα λέτε και εσείς αλλά και ο κύριος Δήμαρχος στις επιστολές που στέλνετε. Εκτός από τις υπηρεσίες με τις οποίες επικοινώνησα πριν γράψω την επιστολή μου, έχω επικοινωνήσει και με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Μάλιστα, τους διετύπωσα και την πρότασή μου ότι υπάρχουν αυτές οι 400.000 ευρώ για τη δημιουργία των πρώτων καταλυμάτων. Ζήτησα λοιπόν την επέκταση αυτού του προγράμματος και να υπάρξει μια τροποποίηση της ΚΙΑ, αν υπάρξει άλλο νομικός τρόπος δεν γνωρίζω, μια τροποποίηση της ΚΙΑ στην οποία αναφέρεται ότι τα παραπήγματα τα οποία εξυπηρετούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο ενίσιο Δέλτα παραμένουν μέχρι ότου να κατασκευαστούν καταλύματα απολύτως συμβατά με το περιβάλλον, τώρα που ξεκινάει η κατασκευή τους, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που υπάρχουν στο Δέλτα και οι οποίες είναι συνυφασμένες με την ύπαρξη του Δέλτα και με την ανάπτυξη. Αυτά τα καταλύματα, η άποψή σας είναι πως πρέπει να κατεδαφιστούν οι καλύβες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Αυτή ήταν η πρότασή μου πάντα. Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι θα υπάρξει επαρκής και κατάλληλος αριθμός καταλυμάτων κατασκευασμένων από το κράτος, τα οποία καταλύματα θα έχουν σαν στόχο να εξυπηρετήσουν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στο Δέλτα. Ο Δήμαρχος δεν λέει αυτό πάντως. Ο Δήμαρχος λέει μην πειράξετε τις καλύβες. 40 χρόνια είναι εκεί, μην τις αγγίξετε. Να τις αφήσετε, είναι ενσωματωμένος στο φυσικό περιβάλλον και αποτελούν ενιαίο σύνολο. Υποθέτω ότι είναι μια βιαστική έτσι, πρόταση του Δημάρχου. Ίσως δεν ήξερε, δεν μπορώ να το ξέρω γιατί το έκανε. Ίσως δεν ήξερε και την εξέλιξη για την ύπαρξη του ποσού αυτού για την έναρξη της κατασκευής των πρώτων καταλυμάτων. Και ίσως δεν ξέρω, νομίζω θα πρέπει να μιλήσετε με τον Δήμαρχο. Θεωρώ πάντως ότι αν μας μιλάει ο Δήμαρχος θα μιλήσουμε. Αλλά συνήθως, αν μας μιλάει ο Δήμαρχος θα μιλήσουμε. Αλλά συνήθως είναι θυμωμένος. Τώρα ο Δήμαρχος σήμερα το πρωί με βρήκε γιατί δεν υπογράφεις αυτή την επιστολή. Του είπα γιατί θα κάνουμε μια καλύτερη επιστολή. Σου σε ενημέρωσα, αλλά εσύ δεν περίμενες. Μάλιστα μου είπες πας στην ομοθυμία. Την ομοθυμία στη βλακεία δεν πρόκειται να συμφωνήσω. Στη βλακεία. Ούτε μπορεί να υπάρχει. Βεβαίως. Τώρα δεν είναι επιστολή αυτή. Είναι βιαστική, είναι πρόχειρη, είναι επιπόλυη. Δεν τιμά καταρχήν εμάς που θα την υπογράφουμε και τον όταν την απευθύνουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας. Θα πρέπει να μην λέμε ανακρίβειες, να λέμε σοβαρά πράγματα και να καταλήγουμε σε κάποιες προτάσεις οι οποίες να είναι νομικά αποδεκτές και νομικά και περιβαλλοντολογικά αποδεκτές. Μάλιστα. Ελπίζετε πως με τις επιστολές αυτές, γιατί και εσείς απευθύνεστε στον Πρωθυπουργό και ο Δήμαρχος απευθύνεται στον Πρωθυπουργό. Πιστεύετε πως, να το πω όσο πιο πρακτικά γίνεται, κύριε Εντόλιο, θα ιδρώσετε αυτή του κυρίου Σαμαρά, θα ασχοληθεί με το Δέλτα του Εύρου, υπάρχει ενδεχόμενο τέτοιο? Εγώ θα σας πω ότι ήδη έχω επικοινωνήσει με το γραφείο του Πρωθυπουργού, ήδη έχω επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Λευγεράτο, ήδη έχουν ασχοληθεί. Από χθες το βράδυ έγινε αυτό. Τους είπα ότι θα συντάξω την επιστολή. Μάλιστα, ενημερώθηκα ότι την πήραν την επιστολή μου, ενημερώθηκα ότι την διαβάσανε κιόλας και ότι εντός των ημερών θα υπάρξουν πρωτοβουλίες. Θέλω να σημειώσω το εξής. Δεν εννοώ πρωτοβουλίες οι οποίες σημαίνουν παρεμβάσεις στο έργο των δικαστικών λειτουργών,
Ποτέ δεν ήμουν υπέρ αυτής της άποψης. Εννοώ πρωτοβουλίες οι οποίες θα δίνουν λύσεις νομικά συμβατές, νομικά αποδεκτές, περιβαλλοντολογικά συμβατές και αναπτυξιακά, επαναλαμβάνω, αναπτυξιακά ζητούμενες, γιατί το ΔΕΛΤΑ του Εύρου, το ενίσχυο ΔΕΛΤΑ, είναι πλούτος υπό την προϋπόθεση ότι θα αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες από τις υπάρχουσες, αλλά και άλλες ακόμη δραστηριότητες, αρκεί να υπάρχει ένας καλός, συνετός έλεγχος σε αυτές τις δραστηριότητες. Κύριε Βουλευτέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ.